Φίλοι και φίλες τηλεθέντες τηλεόρασης Μεσόγειος, γεια σας από το Δημοτικό Γήπεδο Γιώργος Λουκαρέας. 11η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της αλφατοπής κατηγορίας, Ολυμπιακός απέναντι στην ομάδα του ΑΟΚ Κυπαρισίας. Καλό και γκολ, φοβερό γκολ. Πολύ ωραίο χτύπημα και 1-0 ο Ολυμπιακός από το σουτ φάουλ του Αναγνωστόπουλου. 1-0 ο Ολυμπιακός. Μπακόπλος. Πέρασε η μπάλα, χαμένη μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς. Πολύ ωραία μπαλιά του. Πλασέ έξω από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία από τον Μπαζάνη μπροστά από τον τερματοφύλακα της Παρτιάς, τον Λαμπρόπλο. Μετά την κάθετη μπαλιά που του έβγαλε ο Αναγνωστόπλος. Το σφύριγμα του διαιτητή του Σκόρδου για το δεύτερο ημίχρονο. 1-0 ο Ολυμπιακός. Έπαιξαν γρήγορα. Κωνσταντόπλος. Από πολύ κοντά με κεφαλιά ο Κοσμάς θα ισοφαρίσει μετά τη σέντρα που έβγαλε ο Κωνσταντόπουλος από δεξιά. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το μάτς πάει στα ίσια με τον Κοσμά με κεφαλιά. Ανάμεσα από 3-4 αμυντικούς έσκυψε, βρήκε την μπάλα από το κεφάλι και την έστειλε στα δίχτυα. Χατζιαράπης θα κρατήσει την μπάλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Κεφαλιά από το... από τον Κοσμά η μπάλα out. Ωραίο το 1-2. Κωνσταντόπλος και κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω γιατί ο διαιτητής μαζεύει τους παίκτες να φύγει. Κάτι έγινε με το Χρονόπλο. Δεν έβγαινε ο Χρονόπλος που του είχε δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παίκτης του Ολυμπιακού στο έδαφος. Χατζιαράπη με πολύ φάλτσο μες στην περιοχή. Γκολ. Κατευθείαν γκολ με ένα φοβερό φάουλ του Χατζιαράπη. Με απευθείας εκτέλεση δεν μπόρεσε ο Λαμπύρης να βγάλει την μπάλα και η Κυπαρισία ανατροπή και μπροστά στο σκορ 1-2 με το goal foul του Χατζιαράπη. Κολλιός, πολύ πλάγια. Τώρα από κακό κοντρόλ του Ανδρουτσί μπάλα χτύπησε στα χέρια του. Ο διαιτής θεώρησε ακούσιο. Σίγουρα το είδε. Χάθηκε τεράστια ευκαιρία με τρεις συνεχόμενες φάσεις μπροστά στην εστία του Ολυμπιακού. Δεν μπόρεσε ούτε ο Κωνσταντόπουλος ούτε ο Βατσής να πετύχουν ένα τρίτο τέρμα που θα του σιγούρευε και το τρίποντο. Ωραίο σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι και out. Ένα φοβερό σουτ από το Ζαφίρι. Έγινε σέντρα. Βατσής από δεξιά. Βατσής. Ωραίο σουτ και ένα πανέμορφο γκολ από τον Τζιμόπλο. Τζιμόπλος πρέπει να ήταν ο παίκτης
που σούταρε μετά την όμορφη πάσα που του βγαλε από δεξιά ο Βατσής. 3-1 η Κυπαρισσία. Κοιτάξτε γκολ που έγινε τώρα αναπάτεχο από τον Κοσμά και 4-1 η Κυπαρισσία. Μετατρέπει το παιχνίδι σε υγιή περίπατο. Ένα εύκολο απόγευμα ενώ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κοσμάς λοιπόν πετυχαίνει δεύτερο γκολ και 1-4 γίνεται το σκορ εδώ στο δημοτικό γήπεδο Γιώργος Λουκαρέας. Ένα γκολ